Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο David Hicks. Γνωστός και ως ο Αυστραλός Ταλιμπάν, ο Hicks συνελήφθη σε στρατόπεδο στο Αφγανιστάν το 2001. Φυλακίστηκε για 5,5 χρόνια στον Γκουαντάναμο και εξέτησε τους τελευταίους μήνες της ποινής του στην Αυστραλία μετά από συμφωνία με τους Αμερικανούς στρατιωτικούς εισαγγελείς. Τώρα ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο δεν διέπραξε κανένα έγκλημα. Υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία σε αυτή την έφεση. Το πρώτο είναι ότι φυλακίστηκα για 5,5 χρόνια, 6 με την ποινή μου στην Αυστραλία, χωρίς να έχω διαπράξει κάποιο αδίκημα. Το δεύτερο είναι ότι υπέστην βασανισμούς κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Αυτοί περιλαμβάνουν ξυλοδαρμό, ψυχολογικά βασανιστήρια και ιατρικά πειράματα. Η κατηγορία ότι προσέφερε υλική υποστήριξη στην τρομοκρατία δεν υφίσταται στο διεθνές δίκαιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι το αποδέχτηκε, αλλά ήταν μέρος της συμφωνίας για να βγει από τον Γκουαντάναμο. Ο Αυστραλός David Hicks είχε ασπαστεί το Ισλάμ και ομολόγησε ότι είχε παρακολουθήσει εκπαίδευση με τους Ταλιμπάν και μέλη της Αλ-Κάιντα. Ήταν ο πρώτος κρατούμενος του Γκουαντάναμο που καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου.